άνθρωποι δεν είμεθα, αγαπητοί μου. Και συχνά οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας δεν είναι καλές. Βέβαια δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά μετά την πτώση μας, το ανθρώπινο εγώ, δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπον, αρρώστησε από την αρρώστια του εγωισμού. Έκτοτε οι ανθρώπινες σχέσεις, οι ανθρώπινοι εγωισμοί συγκρούονται με πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Αλλά και με τον Θεό ο ανθρώπινος εγωισμός εναντιώνεται. Έτσι δημιουργείται η αμαρτία, τόσο έναντι του Θεού όσο και έναντι των συνανθρώπων μας. Η Αγία Γραφή την αμαρτία την παριστά ως χρέος, ως οφειλή από το οφείλω, τόσο στο Θεό όσο και στον άνθρωπο. Ο Κύριος μας δίδαξε να λέμε «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών», δηλαδή άφησε τα χρέη μας, τις οφειλές μας, «ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών», όπως και εμείς αφήσαμε τα χρέη σε εκείνους που μας χρωστούσαν. Μια σχέση χρεών έναντι του Θεού και έναντι του πλησίον. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό έως επτάκεις?» Δηλαδή, και αυτό εννοούσε μέσα στην ημέρα κυρίως, όχι ισοβίως, μέσα στην ημέρα. Εάν 7 φορές λέγει αμαρτήσει, εάν αμαρτήσει, έως 7 φορές πρέπει να τον συγχωρήσω. Δηλαδή, αν 8 φορές μέσα στην ημέρα με πειράξει, την 8η φορά να μην τον συγχωρήσω? Και ο Κύριος απήντησε: «Ου λέγω σοι έως 7, αλλά έως 77. Όχι 7, αλλά 70 φορές το 7. Δηλαδή απεριορίστος. Όπως λέμε την έκφραση «τα μάτια σου 4 και 14», εννοούμε απεριόριστη προσοχή. Και για να εδραιώσει ο Κύριος και να διασαφήσει αυτήν την σπουδαιότητα, την αλήθεια των ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ των και με το Θεό, είπε την παραβολή του χρεώς του δούλου που ακούσαμε σήμερα και που δείχνει ακριβώς αυτές τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό και με τον συνάνθρωπο. Αλλά προτείνει η παραβολή και το φάρμακο της θεραπείας. Ας δούμε πρώτα με πολύ απλά λόγια την παραβολή όπως μας τη διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σε μια απόδοση. «Γι' αυτό η βασιλεία του Θεού μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, διέταξε ο Κύριος του να τον πουλήσουν, όπως και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα τα υπαρχοντά του, και να του δώσουν το προϊόν της πωλήσεως. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, δείξε μακροθυμία σε μένα και όλα μου τα χρέη θα σου τα αποδώσω». Τον λυπήθηκε ο Κύριος εκείνων των δούλων και τον άφησε να φύγει χαρίζοντάς του το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόλις 100 δινάρια. Τον έπιασε, πνίγοντάς τον και λέγοντας: «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του τότε
έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα στο ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχθηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα είχαν γίνει. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέγει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργίστηκε ο κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστάς ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου», είπε ο κύριος, «αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τον αδελφό του με όλη του την καρδιά». Κεντρικό λοιπόν σημείο, όπως βλέπουμε αγαπητοί μου, στην σημερινή παραβολή που διασαφίζει αυτή την μεγάλη αλήθεια, είναι το χρέος των αμαρτιών. Δηλαδή ότι οι αμαρτίες προβάλλονται σαν ένα χρέος. Γιατί όμως παριστάνεται η αμαρτία σαν ένα χρέος? Ακούσατε το γιατί. Όταν ο διάβολος επεσκέφθη τον Κύριον πρώτου πάθους, δεν βρήκε κανένα αμάρτημα εις τον Κύριον. Λέει ο ίδιος ο Κύριος: «Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και εν εμή ουκέχει ουδέν». Έρχεται σε μένα, δεν βρίσκει τίποτα, δεν έχει τίποτα δικό του εν εμή ουκέχει ουδέν. Κάτι δικό του, κάτι που να του δίνει άδεια για μένα, δεν βρίσκει σε μένα τίποτε. Πράγματι, ο διάβολος αγαπητοί μου ψάχνει τον κάθε άνθρωπο να βρει αμαρτήματα ως χρέη, όπως το παρουσιάζει η Γραφή, για να σύρει τον πιστό στη φυλακή του άδου ως χρεός του. Πάρτε την ανθρώπινη εικόνα. Κάποιος που χρωστάει δεν μπαίνει στη φυλακή? Ψάχνει λοιπόν ο διάβολος να βρει αμαρτίες για να οδηγήσει εις τον άδειν των πιστών. Άρα η αμαρτία εμφανίζεται ως χρέος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη άκουσε τα εξής λόγια. Είναι στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 10. «Άρτιε γένετο η σωτηρία», τώρα λέει έγινε η σωτηρία μόλις, «ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, γιατί πετάχτηκε». Ο κατήγορος των αδελφών μας, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημέρας και νυχτός, είναι ο διάβολος. Το λέει πιο πάνω με πολλά ονόματα: ο Όφης, ο Αρχαίος, ο Σατανάς και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Πλανών την Οικουμένη. Αυτός λέγει είναι εκείνος που κατηγορεί τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Σημειώνει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς σε ένα υπόμνημά του εις τον προφήτην Ιερεμίαν, λέει: «Και αληθώς ο Κύριος ούκ οφείλησε». Πράγματι ο Κύριος δεν χρεωστούσε τίποτε. «Έκαστος δε ημών οφειλέτησε στήτες αμαρτίες και οφειλέτησε στην έχων χειρόγραφων». Εμείς είμεθα, λέγει, οφειλέτε, και ο καθένας έχει χειρόγραφον οφειλής. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ο Χριστός ούτε ποιήσε χειρόγραφον. Ο Χριστός δεν δημιούργησε γραμμάτιον χρέους, ότι αμαρτίαν ούτε ποιήσεν, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος και ο Ισαΐας το λέγει, ουδέ βρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού. Ώστε
εκείνος δεν είναι χρεώστης, εμείς οι άνθρωποι είμεθα χρεώστε και έχουμε χειρόγραφον, σημαίνει χρεωστικών χειρόγραφων, χρεωστικών γραμμάτιων. Όταν χρωστάμε θέλουμε να παίρνουμε δανεικά, δεν κάνουμε ένα γραμμάτιο χρεωστικών. Γι' αυτό γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς: χαρισάμενος ημίν, ποιος, ο Χριστός, πάντα τα παραπτώματα. Μας χάρισε όλα μας τα παραπτώματα. Αφού μας τα χάρισε, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Αφού εξήλειψε το χειρόγραφο που ήταν, προσέξτε, καθημόν εναντίον μας. Ο ίν υπεναντίον ημίν, που στεκόταν εναντίον μας, και αυτό ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το σταυρό. Επήρε το χειρόγραφο της ανθρωπότητος, το χρεωστικόν χειρόγραφον, χρεωστικόν αμαρτίες, γι' αυτό χρέος. Και λέγει αυτό, το πήρε και το προσήλωσε, το κάρφωσε επάνω εις των σταυρών. Δηλαδή με το αίμα του επί του σταυρού έσβησε το χρεόγραφο αυτόν, και τούτο γιατί ο Χριστός στάθηκε ο χρεολύτης μας. Χρέος λοιπόν οι αμαρτίες, ο Χριστός δεν έκανε καμία αμαρτία, ο ίδιος δεν είχε χρεωστικών χειρόγραφων και έλυσε το δικό μας χειρόγραφον επί του σταυρού, χρεολύτης. Και ο Ιουδαίος ή το χρεώστης έναντι του νόμου τον οποίον δεν ετήρησε, αλλά και όλοι οι άνθρωποι είμεθα χρεώστε, διότι όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ακούστε αυτήν την θέση, την εκείνου έκαστος χρεωστή, την εκείνου του Αδάμ, την αμαρτία του Αδάμ, το χρέος του Αδάμ, ο καθένας μας από μας χρωστάει. Γιατί, θα μου πείτε, γιατί όταν ο Αδάμ έπεσε, όλο το ανθρώπινο γένος ήταν εις την οσφήν του, στη μέση του. Κατά την εβραϊκή θα λέγαμε ανθρωπολογία, το σπέρμα είναι στη μέση. Αν θέλετε και βιολογικά, εκεί είναι. Εκεί είναι. Από εκεί κατέρχεται. Λοιπόν, όπως ο λαός του Ισραήλ ήταν εις την οσφήν του Αβραάμ, έτσι το ολόκληρο το ανθρώπινο γένος ήτο εις την οσφήν του Αδάμ. Έπεσε ο Αδάμ. Όλοι χρωστάμε την πτώση του Αδάμ. Αν μου πείτε, και τι φταίμε εμείς αν ο Αδάμ έπεσε? Καταρχάς βέβαια δεν μπορούμε κατά έναν ορθολογιστικό τρόπο ή λογικών εντός αγωγικών, να πούμε το γιατί. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε όλη την δομή. Όταν ο Θεός κάνει τον Αδάμ και εκεί μέσα είναι όλη η ανθρωπότητα, για τον Θεό έφταξε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι που είναι ολότελα χειροπιαστό. Το δυστύχημα είναι ότι ο καθένας μας επαναλαμβάνει το προπατορικό αμάρτημα. Όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και όλων των εποχών, είναι το αμάρτημα της αυτονομίας. Όλοι το κάνουμε. Συνεπώς είμαστε χρεώστα απέραντι του Θεού στην αμαρτία του Αδάμ. Έτσι οφείλαμε να μην παραβούμε. Γι' αυτό, επειδή παρέβημεν, είμαστε χρεώστε. Ωραία το συνοψίζει αυτό ο Θεοδόρητος, ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, λέει: «Δια δε του μη χρεωστουμένου θανάτου καταργών το οφειλόμενον». Δηλαδή, ποιος δε χρωστούσε θάνατον γιατί δεν έκανα αμαρτίες? Ο Χριστός. Ποιος χρεωστούσε θάνατον γιατί έκανα αμαρτίες? Ο άνθρωπος. Έτσι, οι αμαρτίες ξοφλούν, ο θάνατος καταργείται με τον θάνατον εκείνου που δεν χρεωστούσε τίποτε, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αναφερόμενο ποσό, αγαπητοί μου, το ποσό του χρέους στην παραβολή που μας είπε ο Κύριος, είναι τρομακτικό.
είναι 10.000 τάλαντα. Το τάλαντο ή το ποσό της χρυσού όσο 240 χρυσές λίρες Αγγλίας. Όχι αρχαιολογική αξία, αξία ονομαστική, πραγματική, σε χρυσάφι. Συνεπώς, μύρια τάλαντα, 10.000, είναι 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. Γιατί δείχνει αυτό το υπέρογκο ποσό ο Κύριος? Αφενός μεν για να δείξει πόσες αμαρτίες έχει ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, και από την άλλη μεριά το απεριόριστον της συγχωρήσεως του Θεού. Σου τα συγχωρεί όλα, αρκεί να μετανοήσεις και να ζητήσεις συγχώρεση. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Σι υπεύθυνος ον μυρίης κακής, μύρια τα τάλαντα, μυρίης κακής, ο δε Θεός αναμάρτητος ον». Ο Θεός είναι αναμάρτητος. Εσύ είσαι ο αμαρτωλός, εσύ που χρωστάς μύρια κακά απέναντι στο Θεό. Έτσι αγαπητοί μου, αφού ο Χριστός εξόφλησε, τότε απέναντι στο Χριστό μου ξόφλησε τις αμαρτίες μου. Απέναντι στο Χριστό τώρα γίνομαι πάλι χρεός της, αλλά ευγνωμοσύνης. Είμαι ο χρεός της ευγνωμοσύνης, αφού μου εχάρισε το χρέος των αμαρτιών. Είδαμε όμως την παραβολή ότι ο δούλος, εκείνος που χρωστούσε το πελώριο ποσόν των μυρίων ταλάντων, είχε και αυτός έναν σύμβουλό του που του χρωστούσε κάτι. Του χρωστούσε 100 δινάρια. Φεύγοντας από το αφεντικό, βγαίνει έξω, βρίσκει τον σύμβουλον. «Έλα εδώ», του λέει, «έλα εδώ, έλα εδώ, μου χρωστάς 100 δινάρια». «Ναι», του λέγει, «δεν σου το αρνούμε, αλλά μακροθύμησον, δηλαδή δείξε υπομονή, περίμενα, θα σου τα δώσω». Εδώ λέει ότι τον έπνιγε, έβαζε τον αντίχειρα κάτω από εδώ από το λαιμό, συνήθεια της εποχής που έκαναν σε εκείνους που χρωστούσαν. Γι' αυτό και έμεινε το ρήμα, «με έπνιξαν τα χρέη, με πνίγει ο δανειστής μου», με πνίγει. Ήταν από αυτή την κίνηση, με τον αντίχειρα εδώ κάτω στο λαιμό. «Τον έπνιγε, δώσ' μου τα χρήματά μου». Και ξέρετε πόσα ήσαν? 100 δινάρια. Ξέρετε δηλαδή, 2 λίρες Αγγλίας. 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίας του χάρισε το αφεντικό. Αυτός δεν έδειχνε μακροθυμία για 2 μόνο λίρες. Και τον έβαλε στη φυλακή. Ήταν οι άλλοι το γενόμενον και τα λοιπά. Το ακούσαμε στην περικοπή, να μην σας τα λέγω ξανά. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε ένα χρέος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Όχι μεταξύ ανθρώπου και Θεού, αλλά ανάμεσα μεταξύ δύο ανθρώπων. Είναι η αμαρτία του ενός προς τον άλλον άνθρωπο, όπως είναι η αδικία που θα επιφέρει στον άλλον. Αδικία είναι ευρεία μορφή. Αν πεις ψέμα, τον κατηγορήσεις, τον συκοφαντήσεις, ακόμη αδικία μέχρι θάνατο. Δεν τον αδικείς εάν τον φωνεύσεις. Είναι βέβαια αληθές ότι στην πραγματικότητα κάθε αδικία στον συνάνθρωπό μας διαβαίνει στον Θεό. Ουσιαστικά δεν αδικούμε τον άλλον άνθρωπο. Εφόσον μάλιστα υπάρχει η αποκατάσταση με την Ανάσταση, ουσιαστικά δεν υπάρχει αδικία. Είναι παροδικό πράγμα αυτό, εντελώς παροδικό. Σας είπα, ο Κύριος είπε, εφόσον επίησατε εν ή τούτον τον ελαχίστον, εμεί επίησατε. Κάθε αμαρτία, όπως και κάθε αιτή, διαβαίνει στο Θεό. Αλλά πώς να το κάνουμε? Ο Θεός θέλει, όταν αμαρτήσουμε στον άλλον άνθρωπο, να κάνουμε δύο κινήσεις. Η μία είναι να πάμε στον άνθρωπο να του ζητήσουμε συγγνώμη, και μετά να πάμε να εξομολογηθούμε. Αν προηγηθεί η εξομολόγηση, τότε ο πνευματικός θα πει, και τώρα θα πας να ζητήσεις συγγνώμη για την αδικία που έκανες.
Ώστε λοιπόν λογαριάζεται το θέμα αυτό. Δεν είναι αρκετό να πω ότι εξομολογήθηκα και τελείωσα. Πρέπει να αποκαταστήσω, αν τίποτα αποκαθίσταται από τη ζημιά που έκανα στον άλλον, ή τουλάχιστον να ζητήσω, όπως σας είπα, μόνο τη συγγνώμη. Έτσι έχουμε αυτό το χρέος. Το χρέος διαγράφεται προς το Θεό με τη μετάνοια. Το χρέος διαγράφεται προς τον πλησίον με τη μετάνοια. Έτσι οφείλω να μην δημιουργώ αυτή τη διαδικασία, να μην αμαρτάνω στον αδελφό, και αν εκείνος έρθει σε με αδικήσει εμένα και έρθει και ζητήσει συγγνώμη, τότε να τον συγχωρήσω. Αυτό οφείλουμε. Αλλά το χρέος της αμαρτίας, αγαπητοί μου, ξεπερνιέται με το χρέος της αγάπης. Και επειδή μιλάμε για αδελφούς, όπως είπα προηγουμένως, αλλά θα επανέλθω δια των Θεών, δεν οφείλουμε παρά μόνο το χρέος της αγάπης. Ακούσατε, κανένα άλλο χρέος. Το χρέος της αγάπης. Λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, μηδενή μηδέν οφείλεται, ή μη το αγαπάν αλλήλους. Αυτό να το θυμόμαστε κάθε στιγμή. Όταν πηγαίνω καμιά φορά σε ένα κατάστημα, μήπως χρωστάμε τίποτα, δεν χρωστάμε τίποτα. Γιατί το λέω, εκεί είναι πνευματικός άνθρωπος, γιατί λέει ο λόγος του Θεού, μηδενή μηδέν οφείλεται. Σε κανέναν τίποτα να μην χρωστάτε. Ένα χρέος μόνο δέχεται, να αγαπάτε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη το πλησίον κακών ούκ εργάζεται. Και αφού δεν εργάζεται κακόν, δεν υπάρχει θέμα να καλάσουμε τις σχέσεις μας και να ζητάμε συγγνώμη. Πλήρωμα ουν νόμου η αγάπη. Όταν αγαπάς, ήδη επλήρωσες όλων των νόμων και των νόμων της δικαιοσύνης. Ο Κύριος μας είπε, οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Τι θα πει αυτό, ότι ο ένας οφείλει στον άλλον να πλένει τα πόδια του? Θα πει να τον υπηρετεί. Το ακούσατε, να τον υπηρετεί. Ακόμη λέει Απόστολος Παύλος, οφείλομεν ημίς οι δυνατοί. Αν έχεις δυνατόν χαρακτήρα και είσαι σταθερός στην πνευματική ζωή, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζουν, τις αδυναμίες των αδυνάτων χριστιανών που σαλεύονται εύκολα. Να κρατούμε τις αδυναμίες τους, να μην τους αποθούμε, να μην τους διώχνουμε, και μη εαυτής αρέσκειν. Μη φροντίζουμε να αρέσουμε στον εαυτό μας, αλλά να σηκώνουμε το βάρος των αδυνάτων. Ακόμη λέει στους Εφεσίους, οφείλους είναι οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας. Οφείλουν οι άνδρες να αγαπάνε. Οφείλουν. Ακούτε κάθε φορά τι λέγω, το οφείλω. Δηλαδή χρεωστώ. Οφείλουν οι άνδρες, χρεωστούν οι γυναίκες να αγαπούν, οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των, όπως τα δικά τους τα σώματα, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αλλά και η γυναίκα οφείλει να φοβείται τον άνδρα. Ακούσατε, τότε μπορούμε να έχουμε σταθερότητα μέσα στο ζεύγος και τα πράγματα πάνε καλά. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραγγέλει, οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Οφείλομεν. Χρωστούμε ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει, οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς, συγγνώμη, ο Ιωάννης το λέγει στην πρώτη επιστολή, οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τι θένε. Οφείλομε να θέσουμε ακόμη να καταθέσουμε ακόμα και τη ζωή μας για την αγάπη των αλλωνών. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους, έλυσίτε και βαρβάρης, και στους Έλληνες και στους βαρβάρους, σοφίστε και ανοήτης, και στους σοφούς και στους απέδευτους, οφειλέτης ημί. Είμαι χρεώστης. Σε τι χρεώστης? Να τους πει το Ευαγγέλιο. Όχι να πάρω μία ελίτ μορφωμένων ανθρώπων, γιατί αυτοί καταλαβαίνουν, και αρχίσω εκεί θεολογικά σεμινάρια. Και των άσοφων, των ανόητων και των βάρβαρων
οφείλω και αυτόν να τον πληροφορήσω το Ευαγγέλιο, όπως ακριβώς η Εκκλησία το αντιλαμβάνεται και το ερμηνεύει, που έχουμε τις ιεραποστολές στους μαύρους Φεϊπίν της Αφρικής κλπ. Κλπ. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ένα χρέος είναι ανεξόφλητο, το χρέος της αγάπης. Άλλο χρέος δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά όπως σας είπα, αγαπητοί μου, απέναντι στον πλησίον έχουμε χρέος αγάπης στους γονείς μας. Αν νιώσουμε τι θα πει γονιός, μόνο εκείνος που έγινε γονιός καταλαβαίνει. Έχουμε το χρέος της αγάπης στους γονείς μας. Έχουμε το χρέος της αγάπης στους διδασκάλους μας. Ο διδάσκαλος είναι ιερόν πρόσωπο. Έχουμε το χρέος της αγάπης στον κάθε μας ευεργέτη. Έχουμε το χρέος της αγάπης στους εχθρούς μας. Μας το είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Έχουμε το χρέος της αγάπης σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμη έχουμε και το χρέος της αγάπης σε όλη την άλογη κτιστή δημιουργία, στα δέντρα, στα πουλιά, στη γη που κατοικούμε. Για να μην φτάνουμε να έχουμε εχθρική στάση έναντι της κτήσεως η οποία αυτή μας περιβάλλει και την φθύρωμε και την καταστρέφουμε, και μια μέρα θα την κάνουμε τη γη μας τελείως ακατάλληλο τόπο για να κατοικήσουμε. Αλλά όπως σας είπα, επειδή προηγουμένως είχαμε για τον πλησίον και είπα ότι οφείλουμε, πρώτιστα οφείλουμε στον Θεόν. Του οφείλουμε το χρέος της πίστεως, διότι οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν ότι αν δοκιμάσουν τον καρπό θα πεθάνουν. Οφείλουμε λοιπόν το χρέος της πίστεως, αλλά και το χρέος της αγάπης εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, που μας διαγράφει, μας βίνει όλες μας τις αμαρτίες, μόνο αρκεί να μετανοήσουμε. Του χρειαστούμε του Κυρίου την ύπαρξή μας, ιδιαίτερα μάλιστα εις τον Ιησού Χριστόν που ενυνθρώπισε και πέθανε για μας, που μας χαρίζει, μας χάρισε την Ανάσταση, γιατί κατά δυστυχία μας το χρέος της ζωής, ακούστε το αυτό, ήταν ο θάνατος. Το χρέος που όφιλε η ζωή ήταν ο θάνατος. Δεν λέει η Γραφή, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Γιατί? Ένα χρέος είχαμε. Και όπως λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, χρεωστούμενοι θανάτο και φθορά. Για σκεφτείτε το χρέος της ζωής ότι είναι ο θάνατος, και από αυτό μας απείλαξε με την Ανάσταση ο Χριστός. Τίποτα δεν μας χρωστάει ο Θεός, αγαπητοί μου. Τα πάντα εμείς εκείνον χρωστάμε. Από αγάπη μας έδωσε τα πάντα. Από αγάπη θα του δώσουμε τα πάντα. Του χρωστούμε την προσκύνηση σαν κτίσματα. Του χρωστούμε τη λατρεία σαν λογικές υπάρξεις. Αγαπητοί μου, όσο ζούμε, κάθε χρέος αμαρτίας στο Θεό και στον συνάνθρωπο ας φροντίζουμε με τη μετάνοια και την συγχωρητικότητα να το εξοφλούμε. Υπάρχει μια διαφήμιση ενός καταστήματος, τα έχει όλα και συμφέρει. Θα σας έλεγα και εγώ τώρα αυτό, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που ο Κύριος παίρνει από τον εμπορικό κόσμο, από την εμπορική ορολογία, και φτιάχνει, η παραβολή σημερινή, από την εμπορική ορολογία χρέη, να εμπορευτούν οι δούλοι, ζητάει λογαριασμό, όπως ένα αφεντικό, πώς εμπορεύτηκες τα πράγματά μου, και συμφέρει, λέει, τα έχει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, συμφέρει. Συμφέρει να ζητάμε συγγνώμη από το Θεό. Συμφέρει να συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα πρώτο συμφέρον, που είναι το πιο μικρό, αν είναι μικρό. Έχουμε ειρήνη μέσα μας και δεν αρρωσταίνουν τα νεύρα μας όταν συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο.
και έχουμε ειρήνη μέσα μας. Το καλύτερο καταπραϊντικό των νεύρων και της ψυχής μας, το καλύτερο χάπι για να κοιμηθούμε είναι να έχουμε συγχωρήσει και να έχουμε συγχωρεθεί. Αμφιβάλλεται γι' αυτό. Αλλά το χρέος της αγάπης στο Θεό και στον συνάνθρωπο οφείλουμε ακόμη να το αυξάνομαι. Και όταν αυτό το αυξάνομαι, τότε έχουμε ακόμη πιο μεγάλο κέρδος. Και αυξάνει όσο συνειδητοποιούμε το τι μας έδωσε ο Θεός και το τι είναι ο άλλος άνθρωπος σαν εικόνα του Θεού. Λέει ο ψαλμωδός, τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν, τι να το ανταποδώσουμε για όλα τα αγαθά που μας έδωσε, τι να...